Μάικ, εικόνα που έχουμε. Μάικ, εικόνα που έχουμε. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, τελικά, η ατυχοθυρία δεν έχει τέλος. Πριν λίγα λεπτά, προσέκρουσε το συγκεκριμένο καράβι την ώρα που έφυγε για Κυκλάδες πάνω στη Βραχονησίδα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά των επιβατών σε ασφαλές μέρος, όπως είναι στο λιμάνι. Πλωτά του λιμενικού, όπως μπορείτε να δείτε, σιγά σιγά αποβιβάζουν πάνω στα σκάφη του λιμενικού τον κόσμο, 15-15, 20-20 άτομα, και τα πάνε στο λιμάνι, αφού δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει υποστεί το συγκεκριμένο πλοίο, που λέω και πάλι ότι είχε δρομολόγιο για Κυκλάδες πριν λίγη ώρα, και καθώς ξεκίνησε να αποπλέψει, προσέκρουσε πάνω στη Βραχονησίδα, εκεί στα βράχια βλέπετε τη βοήθεια του Ηλία του Μπασίσογλου. Να, στο λιμενό βραχείο. Βλέπετε να, λοιπόν, τις εικόνες. Ναι. Ακριβώς εκεί, ακριβώς Νάντι, εκεί στο λιμενό βραχείο. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πλωτά του λιμενικού που είναι σε ακτίνα περίπου 40 μέτρα από το συγκεκριμένο πλοίο, ενώ έχει προσεγγίσει από το λιμενικό σώμα το άλλο το πλοίο για να μεταφέρει λοιπόν τον κόσμο. Ήδη έχουν βγει πάνω, είναι 215 άτομα είχε μέσα το συγκεκριμένο ταχύπλο και εθελοντές. Βλέπετε σιγά σιγά, με ηρεμία, χωρίς πανικό, έτσι πρέπει, βγαίνουν, αποβιβάζονται, επιβάζονται πάνω στα πλοία του λιμενικού για να πάνε στο λιμάνι που είναι σε κοντινή απόσταση. Βλέπετε, όλο διαδραματίστηκε μέσα στο λιμάνι. Ευτυχώς που δεν είχε βγει έξω. Θέλω, δεν γνωρίζουμε τι ζημιά έχει υποστεί. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουμε τι ζημιά. Θα πέσουν σε λίγο δίτες. Είναι ήδη δεμένο. Αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ, δηλαδή από το σημείο που βλέπετε, ό,τι βλέπω εγώ βλέπετε και εσείς, δεν έχει έτσι κάποια διαρροή οτιδήποτε. Αυτό βέβαια, έρχεται σε δεύτερο στάδιο. Το θέμα είναι ότι είναι καλά οι επιβάτες. Βλέπω το προσωπικό του πλοίου ότι βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρεθεί. Τα σκάφη του λιμενικού με δίνει οδηγίες. Φαίνεται ότι γίνεται συντεταγμένα η μετεπιβίβαση. Έτσι. Είναι όλοι ήρεμοι, δεν υπάρχει πανικό. Ακριβώς, δεν υπάρχει πανικό, παιδιά. Είναι πολύ συντεταγμικό. Με οργάνωση, σωστά, γίνεται η αποβίβαση και επιβίβαση στα πλοία του λιμενικού. Για να οδηγηθούν είναι μικροντινή απόσταση. Σκεφτείτε, εδώ που προσέκρουσε με το λιμάνι είναι περίπου 60-70 μέτρα. Ναι, ναι. Δεν είναι, για τους συγγενείς να πούμε ότι οι πληροφορίες μέχρι τώρα αναφέρουν τον Γιώργο. Δεν υπάρχει τραυματίας, δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τώρα τα πράγματα των ανθρώπων σε δεύτερο στάδιο, και λογικά, επειδή βλέπω και τη μηχανή του πλοίου να είναι σε λειτουργία, θα μπορέσει να δέσει και πάλι για να επιστρέψει πάλι στο λιμάνι, εφόσον πρώτα δούνε αν μπορεί να μετακινηθεί από εκείνο το σημείο. Άρα, έτσι. Να επαναλάβουμε εντάχει για τους φίλους τηλεθεατές που έξαναν τόσες δέκτες. Πριν λίγη ώρα πήγαιναν να χωρίσει το πλοίο για Κυκλάδες, για την νησιά των Κυκλάδων. Όταν τώρα δεν ξέρουμε θα το εξετάσουν αν ήταν ανθρώπινο λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Προσέκρουσε λοιπόν πάνω στα βράχια αυτά, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί χωρίς να προκληθεί κανένας τραυματισμός στους 215 επιβάτες. Αμέσως έσπευσαν πλοία του λιμενικού, όπου αποβίβασαν με ασφάλεια τον κόσμο. Βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στη διαδικασία, σιγά σιγά όλοι χέρι-χέρι πιάνουν τον κόσμο, ναι. Τους πηγαίνουν πάνω στο συγκεκριμένο πλοίο για να ξεκινήσει και να πάει πάλι. Είναι νομίζω το τέταρτο δρομολόγιο που κάνει το πλοίο του λιμενικού. Έχει πάει, έχει έρθει, έχει πάει, έχει έρθει για να αποβιβάσει τους 215 επιβάτες που λίγη ώρα... Γιώργο, φαντάζομαι ότι δεν έχεις προλάβει κι εσύ, γιατί βρισκόσουν στο μάτι. Μετέβεις κι εσύ πάρα πολύ γρήγορα στη Ραφίνα για να μας δώσεις τις πρώτες εικόνες από την διαδικασία μετεπιβίβασης. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε κι εσείς για το τι θα γίνει με το ταξίδι των συγκεκριμένων επιβατών. Αν δηλαδή θα τους παραλάβει κάποιοι, θα μπουν σε κάποιο άλλο πλοίο της γραμμής, θα φύγει με αυτό. Γνωρίζω, το καταλαβαίνω ότι είναι νωρίς ακόμη. Ναι, ναι. Αν μου δώσετε λίγο την πολιτεία, τη χρονική, να πάω εκεί που είναι οι επιβάτες, δηλαδή να πάω απέναντι, να ρωτήσω τον κόσμο. Βεβαίως, Γιώργο, φύγε, πήγαινε στον κόσμο. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί που αποβιβάστηκαν. Κάνε το ρεπορτάζ, Γιώργο, με την ηρεμία σου και θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο.